Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον, θάνατον πατήσα. Αυτό είναι και το θέμα από τον Ιερό Χρυσόστομο. Είναι η εορτή θεμέλιο της θεότητος του Κυρίου μας Χριστού Χριστού. Θεμέλιο βάση άσυστη, ακλόνητη βάση. Γιατί αυτό, η Ανάσταση δηλαδή, το γεγονός Αναστάσεως, μαρτυρεί ότι ως άνθρωπος ετάφη και ως Θεός ανέστη. Η ιδία δυνάμει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο, με τη δική του δύναμη ως Θεός ανέστη. Και βέβαια τα πάθη και η ταφή ήταν στη δική του προαίρεση, αυτοπροαίρετα, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Δηλαδή. Ήρθε εντελώς εκούσια. Εάν δεν υπήρχε η Ανάσταση, τι λέει Ματέα, τέρμα. Στον αέρα, εντελώς κούφια. Αδίκως κοπιάζαμε. Ματέα αυτό σημαίνει. Ματέα δηλαδή, τζάμπα πιστεύουμε, πως το κάνει το πράγμα. Αυτή αποδεικνύει τη θεότητα του Κυρίου. Τα θαύματα όχι που έκανε. Η Ανάσταση ίδια. Δεν τα θαύματα που έκανε, ανέστησε τον Λάζαρο. Μιλάμε τώρα, πρόσεχε το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι ότι η Ανάσταση του Κυρίου του Ιδίου αποδεικνύει τη θεότητά του. Και η Ανάσταση του Λαζάρου, αλλά προσωπικά του Ιδίου. Προσωπικά του Ιδίου, γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό. Αν δεν είχαμε την Ανάσταση, κούφια όλα. Ματέα επίστηση μου. Καθαρά το λέει ο Απόστολος Παύλος το πράγμα. Και αν η Ανάσταση δεν ήταν αλήθεια ή αλήθεια, τα εκατομμύρια των μαρτύρων μάταια θα είχαν δώσει τη ζωή τους και θα είχαν ματωθεί εντελώς μάταια για το τίποτα. Ποιος για το τίποτα, για ένα ψέμα, λέει ο Ρωσιόστομος, δίνει τη ζωή του. Κανείς. Είναι γεγονός, πολύ μεγάλο γεγονός η Ανάσταση. Ο Ιερός Χρυσόστομος που μιλάει στο θέμα αυτό, σε έχει καταγράψει και άλλη ομιλία του Χρυσόστομου, η κάμερα που έχουμε μπροστά μας, τώρα είναι άλλο επί της Αναστάσεως θέμα, από άλλη σκοπιά. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος μιλάει για τη χλειδί στο θέμα αυτό που γίνεται, τη σπατάλη τη μεγάλη που γίνεται την ημέρα της Αναστάσεως. Εμείς θα πούμε για τις 7 ημέρες της Αναστάσεως, γιατί γίνεται όντως σπατάλη και μάλιστα σπατάλη μεγάλη. Και επειδή ένα μεγάλο καρκίνωμα που δεν είναι τωρινό και τώρα γίνεται. Από την εποχή εκείνη γίνονται. Γιατί βλέπετε τα αμαρτήματα και οι αρετές
χρονολογούνται από τότε που έπεσε Αδάμ και Εύα. Δεν έχουν σταματήσει. Mm-hmm. Τα ίδια αμαρτήματα παραλαμβάνονται. Αλλά κατά κόρον τις ημέρες τις μεγάλες και αναφέρει ένα αμάρτημα, τη μέθη, την ονοποσία που φτάναν, γιορτάζανε την γιορτή με χορούς και με τραγούδια και με μέθη. Εκτυπάει τη μέθη μέσα ένας άσος, ο Ιερός Χρυσός, στο θέμα αυτό εδώ που έχω μπροστά μου. Κανείς λοιπόν την ημέρα της Αναστάσεως, κανείς φτωχός δεν πρέπει να λυπάται για τη φτώχεια του. Διότι αυτή είναι εορτή πνευματική. Κανείς πλούσιος δεν πρέπει να καυχάται για τον πλούτο του, γιατί τα χρήματά του δεν είναι δυνατόν να προσθέσουν κάτι στη χαρά της εορτής αυτής. Ούτε η φτώχεια προκαλεί τη δυστυχία την ημέρα εκείνη, αλλά ούτε και τα πλούτη προσθέτουν κάποιο μεγαλείο στην ημέρα αυτή. Πλούτη, και τα λέει για τους πλουσίους εκείνο το πράγμα. Στις άλλες εορτές της καθημερινής ζωής, όπου υπάρχει ίνος και τράπεζα γεμάτη και λεμαργία, ασχημοσύνη και γέλια, όπου γίνεται κάθε σατανική εκδήλωση, είναι φυσικό να είναι λυπημένος ο φτωχός και χαρούμενος ο πλούσιος. Μιλάει για άλλες εορτές, κοσμικές γιορτές, που δεν έχουν το χρώμα της Αναστάσεως, και λέει φυσικό είναι αυτός που δεν έχει την ημέρα αυτή να λυπάται, γιατί βλέπει το πλούσιο να οργιάζει. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ, πώς το λέει, κάπου το λέει. Είναι ατίωδος ασεβών ευωδούτε. Γιατί αυτοί που έχουν και είναι και ασεβείς, είναι μέσα στη χαρά και απολαμβάνουν τα όμορφα της ζωής. Είναι, βλέπεις, δεν έχουμε μόνο εμείς το ερώτημα αυτό. Και ο Δαβίδ το έκανε το ερώτημα αυτό, που ήταν μέσα στα πλούτη. Βασιλιάς ήταν. Να κάνω μια παρέκβαση, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί είναι απαραίτητο. Γιατί εμείς κάνουμε το ερώτημα εκείνο και κατηγορούμε τον Θεό. Γιατί αυτός να έχει πλούτη και εγώ να μην έχω να φάω. Γιατί αυτός να έχει την υγεία του όλη τη ζωή και εγώ να είμαι φυλάστερος. Γιατί αυτός να του τρώνε τάπητες και να περνάει και εγώ να έχω παπούτσια να φορέσω. Διάβαζα ένα βιβλίο του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη με το όνομα Ποικίλα και είδα το εξής. Ένας μοναχός, είχε πάει μοναχός, αρχάριος θα ήταν φαίνεται, τον κούναγε ο διάβολος. Στο θέμα ακριβώς αυτό, γιατί να υπάρχει τόση αντινομία μες στη ζωή. Αντινομία εννοούμε ψηλά ο ένας κάτω ο άλλος, πόνο ο άλλος, χαρά ο άλλος, φτώχεια ο άλλος, πλούσιος ο άλλος, και λέγε τέτοια κακοδαιμονία στο φτωχό άνθρωπο και εμάς και στο πιστό πολλές φορές. Και σου λέει θα πάω να φύγω από το μοναστήρι. Στέλνει λέει ο Θεός έναν άγγελο με τη μορφή ενός νέου. Και του λέει ακολούθησέ με, του λέει. Τον ακολούθησε και νυχτώνανε, δεν είχε νυχτώσει καλά-καλά, στο σπίτι ενός ανθρώπου πολύ φιλόξενου. Άχρωστος με, φιλόξενος δε. Αφού τους φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο, κρυφά ο νέος βάζει τη τσέπη ένα χρυσό ποτήρι. Μοναχού.
Όχι. Στη τσέπη του. Τη δική του. Ο νέος, τη δική του. Προχωρήσαμε. Πέρασε και η μέρα, φτάσαμε σε κάποιο άλλο σπίτι, ενός δίστροπου, δύσκολου και όχι φιλόξενου, που με το ζόρι τους δέχτηκε την νύχτα εκείνη. Αφού φιλοξενηθήκανε, άφησε με τρόπο το ποτήρι σε αυτόν, το χρυσό ποτήρι. Φύγανε. Προχωρούν παραπέρα, βλέπουν μια καλύβα, μπαίνουν στην καλύβα εκείνη, μείνανε όσο μείνανε και φεύγοντας έβαλε φωτιά στην καλύβα ο νέος. Έκαψε την καλύβα του φτωχού ανθρώπου. Και παραπέρα ένα συμβάν που δεν το θυμάμαι, παρόμοιο, έτσι περίεργο, δυσεξήγητο, συνέβη. Και αφού τελείωσαν τα γεγονότα, τα ανεξήγητα στη λογική μας, του λέει, τέλος πάντων, φύγαμε από το φιλόξενο, του κλέβεις το ποτήρι, του λέει. Πάμε στον άνθρωπο, το δύσκολο που με δυσκολία μας έδωσε ένα ποτήρι νερό, του χαρίζεις το ποτήρι, του λέει. Και πάμε στον φτωχό που είχε μια καλύβα όλοι και όλοι, και του βάζει φυτέρι του και έστηκε την καλύβα, του λέει. Η Βουλή του Θεού έτσι τα κανόνισε, του λέει. Είμαι άγγελος, του λέει, Κύριου. Το ποτήρι το πήρα από το φιλόξενο και το είχε δωρήσει ένας που το είχε λείψει μέσα με δηλητήριο για να σκοτώσει, του λέει. Και για να μην οδηγεί, γιατί δεν ήταν η ώρα του Θεού να φύγει αυτός ο άνθρωπος, να φύγει και μέσα με τον τρόπο, τον ευεργέτησε παίρνοντάς το εγώ το ποτήρι, του λέει. Και το πήγαμε στον άλλο τον δίστροπο, γιατί η εξέλιξη της ζωής του θα τον έφερε σε σημεία να κάνει μεγάλο κακό στην κοινωνία. Και δώσε εκείνο να πει εκείνο να φύγει από τον κόσμο, να σηκάσει κοινωνία. Όσο για τη φωτιά που έβαλα, του λέει, στην καλύβα, την έβαλα γιατί είναι, οπότε είδες, πολύ φτωχός άνθρωπος, πάρα πολύ φτωχός άνθρωπος. Και επειδή και εγώ δάστο την καλύβα ήταν υποχρεωμένος να σκαλίσει, να βγάλει τις φούρκες που είχε βάλει μέσα και στηρίζει την καλύβα και τα λοιπά, στο σκάλισμα θα βρει, λέει, ένα θησαυρό μέσα, του λέει, και θα φτιάξει ένα σπιτάκι καινούριο, του λέει. Τα ανεξήγητα, όταν τα άκουσε ο καλόγερος εκείνος, κάτσε εκεί που είσαι καλόγερο, είπε. Τα κρίματα του Θεού που λέμε. Ναι, τα κρίματα είναι ανεξήγητα. Ναι, τι σίδεν νουν Κυρίου. Δεν ξέρουμε ποιο ευεργέτημα κρύβεται πίσω από κάθε, σε εισαγωγικά, κακό για τα μάτια τα δικά μας. Δεν το ξέρουμε το πράγμα. Και τα βάζουμε με το ίδιο το Θεό. Τα βάζουμε με το Θεό. Όλοι μας. Όλοι μας. Δεν το ξέρουμε. Γιατί έχουμε μάθει, εσύ δεν πάει στην καλοπέραση. Σε κάθε δοκιμασία και όχι σε κάθε κακό. Σε κάθε δοκιμασία και όχι σε κακό, να μην το θέσουμε σαν κακό, είπες. Ότι σε κάθε δοκιμασία. Έτσι βλέπει ο άνθρωπος σήμερα. Ναι. Σε κάθε δοκιμασία. Γιατί να συμβεί σε μένα, σου λέει. Ναι, είναι μια δοκιμασία. Ναι, ότι η δοκιμασία είναι. Καμία αντίρρηση. Αλλά γιατί αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Και δίνει μια απάντηση που τη γενικεύουμε σε όλα και λέμε τι γαρέγνων νου Κυρίου ή τι σίγουρος αυτού εγένετο. Ποιος γνωρίζει το μυαλό του Θεού. Ποιος μπορεί να γίνει σίγουρος του. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι συνήθως, όπως και σε όλα τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, αυτοί που έχουν φορτίζουν τις ημέρες τις μεγάλες, τις φορτίζουν, βάζουν ρεύμα κοσμικού φρονήματος μέσα. Δηλαδή, δίνουν νόημα όχι αυτό που έχει η μεγάλη μέρα της εορτής, πνευματικό περιεχόμενο, αλλά εντελώς κοσμικό. Με χορές και με τραγούδια
και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να δώσει φαντασία και μόνο φαντασία. Αλλά εδώ δεν συμβαίνει παρόμοιο, στο Πάσχα μιλάει εδώ. Μια τράπεζα υπάρχει στην Εκκλησία προφανώς για τον πλούσιο και για τον φτωχό. Και αν είναι κάποιος πλούσιος, τίποτε δεν μπορεί να προσθέσει στην τράπεζα. Στην τράπεζα μέσα μπορεί να προσφέρει ο πλούσιος κάτι περισσότερο από το φτωχό ή ο φτωχός κάτι. Και αν είναι φτωχός, η πτωχία του τίποτε δεν θα αφαιρέσει από τη Θεία Κοινωνία. Δεν θα μπορεί να πει, θα πάρω κάτι από εκεί μέσα. Θα πάρει, αλλά θα γίνει πλούσιος και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, διότι είναι η Θεία Χάρις που προσφέρεται στην ημέρα εκείνη, την ημέρα της Αναστάσεως, και προφανώς και με τη Θεία Ευχαριστία, προσφέρεται η Θεία Χάρις. Και γιατί απορείς, εάν η ίδια παρατίθεται τράπεζα στον πλούσιο και τον πτωχό. Γιατί λέει εκφράζει απορία που η Εκκλησία το ίδιο τραπέζι βάζει και για τον άρχοντα και για τον πολίτη και για τον πλούσιο και τον πτωχό. Αφού και γι' αυτό το βασιλέα που φέρει στέμα στο κεφάλι και είναι περιβεβλημένος με βασιλική στολή και έχει στα χέρια την εξουσία της γης, γι' αυτό το βασιλιά και το φτωχό που απαιτεί ελεημοσύνη, μια υπάρχει τράπεζα. Για τους δύο, δεν είναι κοινή τράπεζα. Εδώ στην Εκκλησία μόνο υπάρχει εξίσωση. Το λέει αυτό. Σκήθες, Άραβες, Μίδη, Πάρθη, Μίδη και Λαβίτ και Λαμίτε και λοιπά, όλοι ίσοι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος και πιο μικρός. Όσο φαρδιά τσέπη και αν έχει, ας χωράει περισσότερα. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει διαφορά κανένας. Όταν λοιπόν δεις στην Εκκλησία το πτωχό να στέκεται κοντά στο πλούσιο τον άρχοντα, τον άσημο κοντά στο διακεκριμένο, εκείνο που έξω τρέμει την εξουσία, να στέκει πλησίον της εξουσίας αφόβος. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία σπαθί να σε κόψει, ούτε φόρος να σε εισπράξει. Αλλά στην Εκκλησία όσοι είναι ίσοι. Τι σημαίνει αυτό, να βλέπεις αυτόν που τον δρέμουν όλοι έξω, στην Εκκλησία να στέκει αλλιώς. Κοιτάξτε να δείτε πώς ερμηνεύεται αυτό που ακούμε στο Μεγάλο Αγιασμό, προφητεία. Τότε συμβοσκηθήσετε λύκος με τα αρνών. Αυτό το ακούμε, θα θυμάσαι, το διαβάζουμε σε προφητεία μέσα, ναι. Και τέτοια βουνά, λέει, θα χαμηλώσουν και θα γίνουν παιδιάδες στον έπεσα γη. Και εννοεί ότι αυτό που έχει το παράστημα το μεγάλο, γιατί είναι προύχοντας μεγάλο στην Εκκλησία, χαμηλά το αναστημά του. Λύκο λοιπόν ονομάζει η Γραφή το πλούσιο και το πτωχό αρνί. Θα βόσκουν μαζί, λέει, οι λύκοι με τα αρνιά. Αλλά εκτείνως συμπεραίνεις ότι θα συναστραφεί ο λύκος με το αρνί, με τον ίδιο τρόπο ο πλούσιος με το φτωχό. Πρόσεξε ιδιαιτέρως, συνέβη πολλές φορές να είναι μέσα στο ναό και πλούσιος και φτωχός και να πλησιάζει. Ευλογείτε πατέρες. Ελάτε. Τι κάνετε. Ακριβώς αρέσει. Έχετε να σας διακόψουμε, έχετε. Τι ώρα θα τελειώσει καταρχήν. Γιατί. Θέλω να μετρήσουμε δύο ντουλάπια μέσα στο γερό. Μπορούμε. Μετά από λίγο, όχι τώρα μέσα. Θέλω να μας κόψει τη μέση. Τι ώρα τελειώνει. Τι ώρα τελειώνει. Αν δεν μιλούν,
να μετρήσουμε, δεν λέει. Άμα δεν ενοχλείτε, δεν ακούγεστε, να πέρασετε. Όχι, δεν θα μιλάω, πάμε. Πάμε και εγώ σε σιγά σιγά, περάστε. Σαν πουλάκια. Τίποτα, κλείστε την πόρτα. Ούτε να μην ακούγεστε μόνο. Εντάξει, κάτω γεια σας. Ανέστη. Από εδώ, πέρατε. Ανέστη. Λοιπόν. Λίγο λοιπόν, ονομάζει η Αγία Γραφή το πλούσιο. Και αρνεί το φτωχό, επαναλαμβάνω. Πρόσεξε λοιπόν, ιδιαιτέρως, συνέβη πολλές φορές να είναι μέσα στο ναό και ο πλούσιος και ο φτωχός και να πλησιάζει η ώρα των Θεών Μυστηρίων την ώρα που ανοίγουμε το στόμα να κοινωνήσουμε. Εξέρχεται τότε ο πλούσιος, διότι είναι κατηχούμενος, ενώ εντός του ναού παραμένει ο φτωχός. Και ο πλούσιος δεν αγανακτεί, διότι γνωρίζει ότι είναι ξένος ακόμα προς τα Θεία Μυστήρια. Αλλά πόσο μεγάλη είναι η Θεία Χάρις. Με τη χάρη του Θεού, όχι μόνο η ισότηση υπάρχει εντός του ναού, αλλά και όταν βρίσκονται πλησίον, ξεπερνά εις την ευσέβεια ο φτωχός το πλούσιο και δεν ωφελεί ο πλούτος εις τίποτε, αν δεν είναι ο κάτοχος του ευσεβής. Αν είσαι πλούσιος και έχεις και δεν έχεις θεοσέβεια, δεν σου ωφελεί σε τίποτα ο πλούτος. Ούτε σημειώνει φτώχεια τον πιστό που στέκει με θάρρος κοντά στο Άγιο Θυσιαστήριο. Και όχι δι' εκείνους που είναι απλώς πλούσιοι. Σκέψου, αγαπητέ, πως ο οικοδεσπότης βγαίνει από τον ναό και μένει για να παρακολουθεί τα Θεία Μυστήρια ο υπηρέτης που είναι πιστός χριστιανός. Αναχωρεί η κυρία και παραμένει η δούλη. Πρόσωπο γάρ ανθρώπου ο Θεός δεν λαμβάνει. Λέει ότι μπροστά του Κυρίου το πρόσωπο, πλούσιος και φτωχός είναι εντελώς ίσοι. Άνθρωποι γάρισοι και οι δύο άνθρωποι. Και μάλιστα δούλη Κυρίου. Τα αξιώματα είναι μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Ευαγγέλιο. Και λέει, ο Θεός δεν λαμβάνει, λέει, πρόσωπο ανθρώπου. Λέγω αυτά, αγαπητοί, για εκείνους που είναι κατηχούμενοι την τότε εποχή, υπήρχαν αυτοί που επρόκειται να βαπτιστούν. Δεν είχαν βαπτιστεί, στα πρόθυρα της βαπτίσεως ήσαν κάτω από διδασκαλία και μετά οδηγούνται στη βάπτιση. Και λέει λοιπόν, λέγω αυτά αγαπητοί για τους κατηχούμενους και για εκείνους που είναι απλώς πλούσιοι. Σκέψου αγαπητέ, το διαβάσαμε για το πράγμα, πως ο οικοδεσπότης εξέρχεται του ναού και μένει να παρακολουθήσει τα Θεία Μυστήρια ο υπηρέτης που είναι πιστός χριστιανός. Αναχωρεί η κυρία και παραμένει δούλη. Πρόσωπον γάρ ανθρώπου ο Θεός σου λαμβάνει. Προς Γαλάτας 2:6. Δεν υπάρχει λοιπόν στην Εκκλησία δούλος και ελεύθερος. Η Γραφή όμως χαρακτηρίζει δούλο μόνο. Ποιο χαρακτηρίζει δούλο? Πιστό χριστιανό. Δούλο. Το διαβάζω. Ο γάρ ποιόν την αμαρτία, δούλος εσύ της αμαρτίας. Αυτό είναι ο μοναχαδούλο. Άλλο δούλο τη αμαρτία, άλλο δούλο του Θεού. Ναι, διαφορά. Πραγματικά δούλο είναι εκείνο ο οποίο την αμαρτία. Και ο σπέντη την αμαρτία. Ναι. Και χαρακτηρίζει ελεύθερο εκείνο που είναι ελεύθερο από την αμαρτία. Και που είναι γεμάτο θεία χάρη. Λέει ο Απόστολο Παύλο σε ένα σημείο. Επελευθερία εκλήθητε.
σας κάλεσε ο Κύριος για να είσαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι από την αμαρτία. Δούλια εν Χριστώ. Πώς το είπα και προηγούμενος. Προσέρχονται με το ίδιο θάρρος στην Αγία Τράπεζα και ο βασιλιάς και ο φτωχός. Με την ίδια τιμή και οι δύο. Δεν ξεχωρίζει η Θεία Χάρις. Αυτό ξέρουμε και το πράγμα. Εμείς ξεχωρίζουμε. Δεν έχουμε καμιά απορία. Το μάτι του Θεού δεν βλέπει βασιλιά μπροστά. Βλέπει άνθρωπο. Βλέπει δούλο του. Η Θεία Χάρις είναι η ίδια ακριβώς και στον ένα και στον άλλον. Προσωπολήθης ο Θεός δεν είναι προσωπολής. Με την ίδια λοιπόν τιμή και ο φτωχός και ο φτωχός. Πολλάκης και με μεγαλύτερη τιμή ο φτωχός. Αλλά γιατί? Διότι ο βασιλιάς είναι περιπεπλεγμένος σε μήλες υποθέσεις και ως πλοίο από παντού χτυπιέται από τα κύματα και συγκρούεται με πολλές αμαρτίες ο βασιλιάς. Ο άρχοντας προφανώς. Ενώ ο φτωχός ενδιαφερόμενος μόνο για την απόλυτη αναγκαία τροφή του και απορροφημένος από την ήσυχη και αμέριμνη ζωή του, είναι ήρεμος σαν να βρίσκεται σε λιμάνι και ατάρακος πλησιάζει την Αγία Τράπεζα. Διαφορά λέει στον ψυχικό κόσμο του ενός από τον άλλο. Στις κοσμικές εορτές πάλι ο μεμπτωχός είναι στενοχωρημένος, στις κοσμικές γιορτές, ενώ ο πλούσιος είναι χαρούμενος. Όχι μόνο για την τράπεζα, αλλά και για τα ενδύματα που φοράει. Αυτό δηλαδή που αισθάνεται για την τράπεζα, αισθάνεται και για τα ρούχα ο πλούσιος. Γιατί όταν ήδη ο φτωχός τον πλούσιο να είναι ντυμένος με πολυκαλεστέρα ενδυμασία, στενοχωρείται πολύ. Και θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο πάντο δυστυχισμένο. Βέβαια, όταν κάνεις τη σύγκριση και λες, κοίταξε τον αυτό και λείπει το περιεχόμενο μέσα, σίγουρα υπάρχει αντίφαση και αντινομία μες στη μέση. Εδώ όμως και η ίδια ανάγκη εξαφανίζεται, και η ίδια η ανάγκη εξαφανίζεται. Δηλαδή, όταν πλησιάζουν στην εκκλησία και στη Θεία Ευχαριστία, πάει ανάγκη περίπατο την αραγκή. Τα αίρια εκ του μέσου η Θεία Χάρις. Ξεγνιώνται όλα και τα πράγματα. Γιατί λέγει, όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ντυμένοι με τον Χριστό και οι δύο, εφόσον έχουν συνείδηση και οι δύο, και είναι ντυμένοι τον Χριστό, τελείωσαν από τη μέση, η ίδια χάρις, η ίδια τιμή εκ μέρους της Αγίας Τριάδος γίνεται. Μη λοιπόν προσβάλλουμε την εορτή, αφού η χάρις μας τιμάει όλους και μάστε τη μέση Αναστάσεως από το ποτήρι το κοινό, από το αίμα που έτρεξε στο Γολγοθά και ευθέως εξήφε αίμα και είδο, λέει εκεί ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, και αφού μας τα προσφέρει κυσία πλούσια, γι' αυτό λοιπόν να μην μεταβάλλουμε τη μεγάλη αυτή ημέρα σε ημέρα κοσμική, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν συγχωρούμεθα. Και μάλιστα όταν την ημέρα εκείνη κυριαρχεί το πάθος της μέθης. Γιατί το Ιερός Χρυσόστομος τα αφιερώνει την ομιλία στην Ανάσταση και στη μέθη. Κατά μεθιόντων ονομάζεται αυτή η ομιλία εδώ πέρα. Η Ανάσταση του Κυρίου κατά μεθιόντων. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ανταμείψουμε τον Κύριο για την εύνοια που έδειξε σε μας και αρίστη ανταμοιβή είναι να έχουμε ζωή ακυλίδωτη από την αμαρτία. Το μεγαλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε στον Κύριο την ημέρα αυτή τουλάχιστον να είναι η ζωή μας ακυλίδωτη από την αμαρτία και άγρυπνη να είναι η ψυχή μας.
άγρυπνοι, να μην κοιμάται. Αυτή η εορτή και πανήγυρης της Αναστάσεως δεν έχει ανάγκη ούτε χρημάτων, ούτε άλλης δαπάνης, αλλά καλής ψυχικής διαθέσεως και ενάρετης σκέψης, διότι εδώ αυτά μπορεί κανείς να αποκτήσει. Τίποτε το υλικό δεν πουλέται εδώ, αλλά λόγος του Θεού, οι ευχές των Αγίων Πατέρων, οι ευλογίες των ιερέων, η ομόνοια και η ειρήνη και η ομοφωνία είναι πνευματικά τα δώρα και πνευματική η αμοιβή. Ας συμμετάσχουμε στη μεγάλη και λαμπρά αυτή εορτή της Αναστάσεως, του Πάσχα, στην οποία εορτάζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Ας την εορτάσουμε όμως με χαρά και θεοσέβεια συγχρόνως, διότι αναστήθηκε ο Κύριος και μαζί Του συνανέστησε και ολόκληρη την Οικουμένη, ενώ Αυτός αναστήθηκε, έθραυσε τα δεσμά του θανάτου. Αμάρτησε ο Αδάμ και ένεκα της αμαρτίας του Αδάμ, πέθανε ο Αδάμ. Αλλά ο Χριστός δεν απέθανε επειδή αμάρτησε. Παράδοξο και καινοφανές το γεγονός τούτο. Εκείνος, ο Αδάμ δηλαδή, αμάρτησε και πέθανε. Ενώ Αυτός απέθανε, ο Χριστός δηλαδή, αν και δεν αμάρτησε. Για ποιο λόγο? Για να δυνηθεί να αποβάλει τα δεσμά του θανάτου Αυτός που αμάρτησε και απέθανε με τη βοήθεια Εκείνου που απέθανε χωρίς να αμαρτήσει. Δηλαδή, γιατί συνέβη αυτό, λέει, πέθανε ο Χριστός? Για να βγάλει από τα δεσμά του θανάτου αυτόν που φταίει επειδή αμάρτησε. Και πέθανε εκείνος και αναστήθηκε που δεν έχει καμία αμαρτία, για να κάνει ακριβώς το γεγονός από να στήσει τον Αδάμ. Έτσι συμβαίνει και με τα χρήματα. Λέει παράδειγμα, πια προσέξτε το, και με τα χρήματα. Χρεωστά πολλάκις κάποιος. Ο Α χρεωστάει χρήματα που κάποιος, και επειδή δεν έχει να τα πληρώσει, φυλακίζεται. Έλα εδώ, στο κράτος, μπροστά σου. Πάμε στη φυλακή. Φυλακίζεται. Προσέξτε το. Χρέος στο δημόσιο. Εμείς χρωστάγαμε στον εαυτό μας, χρωστάγαμε, που δεν άλλο δεν χρωστάγαμε. Γιατί κάναμε το έργο του διαβόλου. Δέσαμε τον εαυτό μας, το φυλακίσαμε και είμαστε φυλακοί. Αυτό το προχωράμε. Άλλος που δεν χρεωστά και δήλωσε να καταβάλει το χρέος, αφού το κατέβαλε, χάρη στην ελευθερία στο, σε αυτό που χρωστάει. Χρωστάω εγώ, με κλείνει στη φυλακή. Έρχεται ο Βασίλης, έχει λεπτά, πώς θα σε χρωστάει, πάρε τα, ας τον ελεύθερο. Αυτό έκανε ο Χριστός. Αυτό έκανε ο Χριστός. Εμείς χρωστάγαμε, φυλακιστήκαμε. Ήρθε ο Χριστός και λέει, τα χρέη σας τα βγάζω εγώ όλα. Βγείτε από τη φυλακή. Αυτό έκανε ο Χριστός. Έτσι έγινε, λέει, και με την περίπτωση του Αδάμ. Χρεωστούσε ο Αδάμ και ήτο υπό την εξουσία του διαβόλου. Αλλά δεν είχε να πληρώσει. Δεν χρεωστούσε ο Χριστός, ούτε και ήτο υπό την εξουσία του διαβόλου ο Χριστός. Αλλά ήταν εκείνος που μπορούσε να καταβάλει το χρέος. Καταλαβαίνουμε. Απλό. Πολύ απλό είναι. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος, κατέβαλε το χρέος. Ποιο ήταν το χρέος? Έχισε το αίμα του. Ε? Έχισε το αίμα του, λέω. Το προκαταρικό αμάρτημα. Ναι, αλλά πλήρωσε. Τι πλήρωσε? Πώς πλήρωσε? Το θάνατο. Το αίμα, το θάνατο. Ναι, λέει, το λέει εδώ πέρα. Λέει,
Πολύ καθαρά το λέει. Να καταβάλει το χρέος. Ήρθε, κατέβαλε, λέει, το θάνατο. Τη θέση του την παίρνω εγώ. Εγώ πεθαίνω. Το αντιλαμβανόμαστε. Εγώ πεθαίνω. Εσύ, σήκω. Χάριν εκείνου που είτε από την εξουσία του διαβόλου. Πεθαίνω. Για να τον ελευθερώσει. Είδες τι πέτυχε η Ανάσταση. Λέει τώρα. Τι πέτυχε. Το σκλαβωμένο στο θάνατο. Πώς θέλετε το πάρει, το θυμάσαι. Κατήλθε μέχρι άδων ταμείων, λέει. Και ο Δαβίδ το φωνάζει πολλές φορές στους ψαλμούς μέσα. Ελάκο κατωτάτο. Είναι, εννοεί το θάνατο. Τον Άδη που ήταν κλεισμένες οι ψυχές. Αυτό έκανε ο Χριστός. Πεθαίνοντας, είπε βγάτε εσείς εγώ, σας έχω πληρώσει τα έξοδα για να βγείτε έξω. Και τα έξοδα που έχω πληρώσει είναι ο θάνατός μου και το αίμα μου που είσαι εσύ προηγουμένως. Εξηγόρατος εμάς. Της κατάρας του νόμου. Να σε εξαγόρασες λέει από την κατάρα του νόμου που έλεγε τι. Όποια μέρα φάτε θα πεθάνετε. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι. Και ήρθε ο Χριστός και λέει το αίμα μου, πολύ σωστά υπόθηκε, ο θάνατός μου είναι το λίτρο που λυτρώσαστε εσείς από το θάνατο. Βγάτε έξω. Όχι για τους αμαρτωλούς όμως, έτσι. Ε? Όχι για τους αμαρτωλούς. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Λέ. Όλοι. Αυτοί που δεν πιστεύουν. Αυτοί που δεν πιστεύουν δεν δέχονται, δέχονται λύτρωση. Τελείωσε αυτή. Α, δεν δέχονται. Βεβαίως δεν δέχονται. Κοροϊδεύει. Αφού θέλει, πάντα στέλνει. Σωθήνε. Δεν είναι καλή εξαίρεση. Αν λέει, τα νοείς και πιστέψει. Σου λέει όστις θέλει ο πίσω μου. Όποιος θέλει. Εδώ πια το δώρο το σέβεται που λέγεται ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα. Άρα λοιπόν έβγαλε ο Κύριος από πάνω του, έδωσε την κατάνθρωπο ζωή, μας έβγαλε από το λάκκο το βαθύ τον Άδη και είπε τώρα είστε ελεύθεροι. Προχωράμε να δούμε τι θα μας πει πάλι μέρα. Είδες τι πέτυχε η Ανάσταση. Δυο φορές είχαμε πεθάνει. Λοιπόν δυο φορές θα περιμένουν την Ανάσταση. Αυτός ένα θάνατο υπέστη. Γι' αυτό και μια φορά αναστήθηκε ο Κύριος. Πώς, θα σας εξηγήσω. Υπέστη ο Αδάμ σωματικό και ψυχικό θάνατο. Δίπλα θάνατο, δεν έπαθε ο Αδάμ. Ένα που αμάρτησε και πέθανε ψυχικά. Και δεύτερον, ήρθε και σωματικός θάνατος. Ο σωματικός θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αμαρτάνουμε, γι' αυτό πεθαίνουμε. Αν δεν είχαμε αμαρτήσει, δεν θα πεθαίναμε. Ο Αδάμ λοιπόν πέθανε, λέει, δυο φορές σωματικό, μάλιστα το είδε και φρικτά. Πρώτα στο παιδί του. Το καλό του το παιδί, του το πήρε. Βλέπεις εδώ, άδικος ο Θεός. Το προσέχω. Πόσο άδικος. Σε εισαγωγικά μέσα. Ναι, σε εισαγωγικά. Πήρε το καλό παιδί και άφησε το Κάιν. Για τη στον Αδάμ είχε πει θα πεθάνεις εσύ. Αλλά εδώ δεν πεθαίνει ο Αδάμ, πεθαίνει ο γιος και ο Αδάμ πεθαίνει 100 φορές. Δεν πεθαίνει μία. Όταν το παιδί σου φεύγει, λες δεν με έπαιρνε εμένα ο Θεός, πήρε το παιδί μου. Αυτό είναι το νόημα που έχει, το ότι πήρε τον Άβελ. Λοιπόν, άρα ο Αδάμ πέθανε σωματικά και ψυχικά. Πέθανε το θάνατο της αμαρτίας και το φυσικό θάνατο, ο Αδάμ. Και το λέει εδώ πέρα, ή αν η μέρα φάγεται από του ξύλου, του είπε ο Θεός, η μέρα που θα φάτε, θανάτου θανατούστε, τέρμα θα πεθάνετε.
Και κατά την ημέρα εκείνη δεν πέθανε το φυσικό θάνατο. Δεν πέθανε δε. Αλλά το θάνατο της αμαρτίας. Ήδη, το προσέχουμε, πέθανε, αλλά πέθανε ψυχικά ο Άδαμ. Κάτι χειρότερο από το σημαντικό θάνατο. Το να μην γνωρίζεις Θεό, το να μην βλέπεις Θεό, ενώ τον βλέπεις και αυτομάτως χάνεται το φως και σου γίνεται σκοτάδι και ζεις μες στο σκοτάδι, ζεις μες στον Άδη, αυτός είναι ο θάνατος της ψυχής. Που είναι φρικτότερος. Το θυμάστε είπε ο Κύριος. Να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και τι είπε εκεί πέρα ο Κύριος. Άσε τους νεκρούς, θάψε τις αμαρτίες. Α, στους πεθαμένους, θα το θάψουν αυτοί το πεθαμένο. Αυτοί νεκρούς. Αυτοί που ήταν γύρω από τον νεκρό. Και τον κλέγανε τον νεκρό. Τους ονομάζει ο Κύριος τους ζωντανούς πεθαμένους. Γιατί ήταν στο ψυχικό θάνατο μέσα. Τις αμαρτίες στο θάνατο. Ήταν πεθαμένοι κυριολεκτικά. Κατά την ημέρα εκείνη, είπαμε, δεν πέθανε το φυσικό θάνατο, αλλά το θάνατο της αμαρτίας. Εκείνος ή το ο ψυχικός θάνατος. Την ημέρα δηλαδή που παρέμβησαν το θέλημα του Θεού, αυτομάτως πέθαναν. Πέθανε το εσωτερικό τους, όλο το έλλειμμα μέσα. Αν είχαμε μάτια, λέει και ο Άγιος Παΐσιος, θα μας άφηνε ο Θεός να δούμε τι είναι η αμαρτία, δεν θα ζούσαμε. Αυτομάτως δεν θα ζούσαμε. Το πόσο μεγάλο κακό είναι. Βεβαίως και το αντίστροφο. Και τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να τη δούμε. Μέρος μας δίνει ο Κύριος. Γιατί μας είναι αρκετό, έλεγα με ένα εύκολο μέρος. Αλλά την αμαρτία, άμα τη βλέπαμε, τέρμα. Τέρμα, είναι φρίκι. Είναι άδη σκέτο, σκέτο η αμαρτία. Αυτό πάθανε Αδάμ και Εύα την ημέρα που φάγανε. Πεθάνανε ψυχικά. Που είναι χειρότερος από το θάνατο που εμείς βλέπουμε και τρέμουμε. Όταν δε ακούσεις να μιλάμε περί θανάτου της ψυχής, μην νομίζεις ότι πεθαίνει η ψυχή. Δεν πεθαίνει η ψυχή, γιατί είναι αθάνατη. Θάνατος όμως της ψυχής είναι η αμαρτία. Αυτός είναι ο θάνατος της ψυχής, η αμαρτία. Και η αιώνια τιμωρία που ακολουθεί. Άμα πεθάνεις, είπε ο Κύριος στους Εβραίους, εσείς εν της αμαρτίας ημών αποθανείστε. Θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας, λέει. Και τις ονομάστε και τέκνα διαβόλου. Λύματα γυρνώ. Και λέει, εμείς τέκνα Αβραάμ, εσείς τέκνα Αβραάμ, εσείς τέκνα του διαβόλου σας, έτσι το καθάρισε το παιδί. Είστε παιδιά του διαβόλου. Αφού κάνετε το έργο της αμαρτίας, τελείωσε. Εγνώση. Το να κάνεις την αμαρτία, άλλο ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και δεν τη γίνανε την αμαρτία να την κάνουμε με επίγνωση και με πρόγραμμα και με σκοπό την αμαρτία, αυτό κάνουν Εβραίοι. Γι' αυτό είναι παιδιά του διαβόλου. Εμείς αμαρτάνουμε, αλλά λέμε Κύριε, άνθρωποι που πέφτουμε μας τον την ώρα, συγχώρεσέ μας, το κατανοούμε εκείνο το πράγμα και συγχωρεί ο Κύριος. Έτσι, αλλήμωνο μας, τότε ουδείς θα εσώζετο. Δεν θα σωζόταν κανείς, άμα κάθε ένας παμαρτάκι του λέγανε εδώ, μπρος, πήγαινε στην κόλαση κατευθείαν. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, και εκείνο που, με συγχωρείτε, λέει, μη φοβηθείτε, λέει, παραπέρα, από εκείνους που θα σας σκοτώσουν το σώμα, τη δε ψυχή, δεν μπορούν να σκοτώσουν. Να φοβόσαστε, μάλλον, εκείνο που μπορεί να σκοτώσει και το σώμα και την ψυχή. Και ποιος σκοτώνει το σώμα και την ψυχή. Η αμαρτία. Η αμαρτία. Διπλό θάνατο είναι. Αλλά είναι και το άλλο, ότι αυτός που μπορεί να σκοτώσει ψυχή και σώμα είναι και ο ίδιος ο Θεός. Δεν το καταλάβω αυτό. Εκεί που λέει ότι μη φοβηθείτε από τον αποκτηρώντα το σώμα και την ψυχή μη δυναμένων αποκτήνε. Ναι. Φοβείται δε μάλλον το δυνάμενο, ναι, και το σώμα και την ψυχή απολέσαι. Ναι. Δεν εννοεί το Θεό. Ο Θεός δεν απολύει. Ο τύραννος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, σου μόνο το σώμα. Ενώ ο Θεός μπορεί και την ψυχή και το σώμα. Να του σκοτώσει την ψυχή. Να την κολλάσει, εννοείται. Όχι, δεν σου σκοτώσει, ούτε στο θάνατο της. Στη ζωή της ήταν ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει πώς το λες τώρα. Ή να λες κάτι άλλο.
Δεν αυτό που λέγεται στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει να φοβηθείτε το δυνάμενο και το σώμα και την ψυχή που λες. Το διάβολο λέει. Αυτός πρέπει να κάνει τα δύο. Άμα του δώσουμε το δικαίωμα. Αυτό εννοεί. Για κοίταξε λιγάκι, κοίταξε λιγάκι. Κοίταξε λιγάκι. Σπίτι πάλι. Ο άνθρωπος δεν μετανοεί, δεν τον μπορεί να του κάνει ο Θεός απώλεια, να του σκοτώσει. Όπως παθαίνει ο Θεός. Ο Θεός στην απώλεια, η αμαρτία του που έχει κάνει. Σε στελεωργεί Θεό και του σκότωνε. Ναι, αλλά έχει κάνει την αμαρτία του. Αυτή είναι η οργή του Θεού. Πολύ τύραννη, α πούμε. Η οργή του Θεού. Η οργή του είναι αμαρτία. Λοιπόν, ξανακοίταξε το πάλι. Να δεις ότι εκεί δεν εννοεί το Θεό. Έτσι, έτσι, αυτή τη γνώμη έχω τόσο αγωνία. Τώρα, κοιτάξω και αλλάξω γνώμη, θα το πω. Λοιπόν, προχωράμε παραπέρα για να έχουμε το νόμο. Πέρασε η ώρα μας. Έτσι το σκέφτηκα. Λοιπόν, για να φτάσουμε. Αλλά σε επανέλθω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, στο ότι ο θάνατος για μας είναι διπλός. Πρέπει λοιπόν η Ανάσταση να είναι διπλή. Διπλός θάνατος, διπλή Ανάσταση. Στην περίπτωση του Χριστού έχουμε ένα θάνατο. Επειδή δεν αμάρτησε ο Χριστός. Ένα θάνατο. Πεθαίνει σωματικά ο Κύριος. Όχι εκ της αμαρτίας που είναι άλλος θάνατος. Μόνο τον θάνατο του σώματος χωρίς να έχει το βάρος της αμαρτίας επάνω, που είναι δεύτερος θάνατος. Επειδή δεν αμάρτησε ο Χριστός, αλλά και ο ένας αυτός θάνατος έγινε για μας, επειδή δεν όφιλε να πεθάνει εκείνος, και αυτός δεν έγινε για τον ίδιο τον Κύριο, δεν πέθανε ο Κύριος για να σώσει τον εαυτό του, δεν το χρώσταγε στον εαυτό του, το χρώσταγε σε εμάς. Πέθανε για μας. Γιατί ήταν αναμάρτητος. Συνεπώς δε και ανεύθυνος για το θάνατό του. Καμιά ευθύνη δεν είχε γιατί πέθανε. Αφού την ευθύνη τη φέραμε εμείς προσωπικά. Πλήρωνε, είπαμε, πλήρωσε για μας. Πλήρωσε για μας. Για τούτο εκείνος δεν αναστήθη μια φορά διότι με συγχωρείτε. Περίμενε. Δια τούτο εκείνος μεν αναστήθη μια φορά εκ μόνου του θανάτου ο Κύριος. Εμείς δύο αναστάσεις έχουμε. Έχουμε μία ψυχική και μία που περιμένα την ανάσταση νεκρών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Δύο αναστάσεις. Μακάρι λέμε να μας αναστήσει την ψυχή ο Κύριος να τον αγαπήσουμε περισσότερο και να φυτευτεί μέσα μας ο Παράδεισος. Τότε ζούμε την ανάσταση. Ψυχικά, αλλά και εφόσον το σώμα μας είναι στη γη και περιμένει τη δεύτερη Ανάσταση εκ νεκρών, είναι η δεύτερη Ανάσταση. Έχουμε λοιπόν δύο Αναστάσεις και δύο θανάτους. Δύο θανάτους. Ο ένας είναι που αμαρτάνουμε και πεθαίνουμε καθημερινά, ψυχικά και όλος σωματικός. Που πεθαίνουμε και που παίρνει το σώμα μας μέσα. Και δύο Αναστάσεις από την μεριά. Να δεν αναστηθούμε ψυχικώς, δεν θα αναστηθούμε ούτε σωματικώς μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο αναστάσεις έχουμε. Δύο. Δεν είναι μία η ανάσταση. Έτσι είναι, σωστό. Δύο ψυχικώς, δύο θανάτους ή δύο αναστάσεις θα έχουμε. Ναι. Και μία, ένα θάνατο ο Κύριος σαν άνθρωπος και μία ανάσταση ο Κύριος σαν άνθρωπος. Μία μόνο. Ναι. Δεν υπάρχει δεύτερο. Έτσι, μάλιστα. Μια φορά. Εν τω μεταξύ αναστηθήκαμε από την αμαρτία παλαιότερα, επειδή κατά το βάθισμα ταφήκαμε μαζί με τον Χριστό. Τι λέει εκεί που μας βαπτίζει, όσοις Χριστόν εβαπτίστηκε, δεν λέει Χριστό, όχι, στο θάνατον αυτό εβαπτίστηκε, εβαπτίστηκε, λέει. Συνταφέντες δια του βαπτίσματος, δεν λέει. Ναι, συνταφέντες δια του βαπτίσματος, λοιπόν. Άρα θαυτήκαμε με τον Κύριο όταν τον παλαιό άνθρωπο. Ναι, λέω όταν μας βάζει μέσα στο νερό, συμβολή, τρεις φορές συμβολή στην τριήμερη ταφή του Κυρίου. Και όταν μας βγάζει την Ανάσταση του Κυρίου. Τρεις φορές μας βουτάει για να δείξει ότι συμμετέχουμε κι εμείς στην τριήμερη ταφή του Κυρίου.
Έτσι. Και ανασυνόμαστε. Λοιπόν, η αμαρτία η προπατορική. Λοιπόν, επειδή όμως η ώρα παρήρθε, θα αφήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι που είναι πολύ λίγο και θα συζητήσουμε μαζί όλο την άλλη φορά το θέμα. Συζήτηση την άλλη φορά. Δηλαδή το υπόλοιπο που έμεινε και συζήτηση σε αυτά που είπαμε να πάρετε εκεί μέρος. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε στο καλό. Έτσι, να μην κουραζόμαστε κιόλα και γινόμαστε και βαρετοί. Αλλά κύριε Χρυσόστομος, δεν γίνεται. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Αγίου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω, πατήσας και της σέντης μνήμασι ζωή, χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από το τάφο, καθώς το είπε, έδωσε την τιμή, την αιώνια τη ζωή, το μέγα ελεύθερο. Χριστός Ανέστη. 7 η ώρα. 7 η ώρα. 7 η ώρα. Όπως το φωνάζουμε για να φύγει. Θα ακούσει Δημήτρη. Όποιον βρούμε από τους άλλους, το έχω ακούσει.